Λοιπόν, αίσθηση τώρα προκαλεί η παραδοχή του βουλευτή του κινήματο Αλλαγή, Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίο στο νέο του βιβλίο με τίτλο Απόπειρα δολοφονία, το οποίο παρουσιάστηκε απόψε διαδικτυακά, γράφει ότι σκεφτόταν να χειροδικήσει κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτη. Θα επεδίωκα να διασταυρωθώ μαζί του όταν ερχόταν στη Βουλή και τότε θα του έσπαγα τη μύτη, αδιαφορώντα για τι συνέπειε, σημειώνει χαρακτηριστικά. Μια προσωπική μαρτυρία. Τίποτε περισσότερο, αλλά κυρίω τίποτε λιγότερο. Αυτό είναι το περιεχόμενο του νέου βιβλίου του Ανδρέα Λοβέρδου. Με τα δικά του λόγια. Στι 305 σελίδε του περιγράφει την περιπέτεια που έζησε με την εμπλοκή του ονόματό του στην υπόθεση Νοβάρτη. Καθώ και τα συναισθήματά του λίγο πριν έρθει στη Βουλή πρόταση για τη συγκρότηση τη Προανακριτική Επιτροπή. Τότε που σκέφτηκε να δείρει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα μέσα στη Βουλή. Καταλάβαινα πώ επιχειρούν να με δολοφονήσουν και άρχισα να ζητώ εκδίκηση. Δεν είχα ωστόσο εστιάσει στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα. Το βάναστο αυτό συνέστημα διαχειόταν προ όλε και όλου όσοι διέσπηραν τι οικοφαντίε. Του εκπροσωπούσε ο αρχηγό του, ο τότε πρωθυπουργό. Έτσι γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα να τον δείρω. Κύριο Λεκτό. Αποτελεί αποτύπωση των εμπειριών και των βιωμάτων ενό πολιτικού που πριν από τρία χρόνια αντιμετώπισε μαζί με άλλου εννιά συναδέλφου του ένα μεθοδευμένο σχέδιο προσωπική. Ηθικής και πολιτική εξόντωση. Για το βιβλίο μίλησαν ο πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς και ο πρώην Αντιπρόεδρο κυβέρνηση Ευάγγελο Βενιζέλο. Αμφότεροι βρέθηκαν επίση στη δίνη του Κυκλώνα, καθώ ήταν μεταξύ των 10 πολιτικών προσώπων για του οποίου τον Φεβρουάριο του 2018 η εισαγγελία διαφθορά διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή ώστε να διερευνηθούν τυχόν ποινικέ του ευθύνε. Και αν σήμερα θεωρούμε την τιμωρία του και τη θέλουμε την τιμωρία του, είναι γιατί και εμεί οι ίδιοι δεν πιστεύαμε αρχικά ότι μπορούσε να στηθεί μια τέτοια σκευωρία κατά αθώων. Δεν θέλω να εκλειφθεί ο τίτλος ως απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρος. Δεν είναι απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρος. Είναι απόπειρα δολοφονίας τελεία, κυριολεκτικά. Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίση ο πρώην Ευρωβουλευτή του Πασό, Κώστας Μποτόπουλο, και ο συγγραφέα δημοσιογράφο Γιώργο Καμπαρδόνη.